Τρία. Δύο. Ένα. Oh yeah! Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στον PvP server! Yay! Πού είμαι? Yay! Όπα! δεν έχω βάλει τα ρούχα μου. Μου τα είχε σπάσει χθες ο φίλος και ξέχασα να τα φτιάξω. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ. Βλέπετε που λέει ότι έχει ένα σλότ συμπληρωμένο. Λοιπόν, για να πούμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Τώρα άμα βγω θα λέει ότι έχει 9. Έτσι είναι, δεν ανανεώνεται. Οπότε εγώ τώρα έχω 890 κάτι τέτοια oil. Αυτό μόλις τώρα το έβαλα, δεν έχει προλάβει ακόμα. Έχει 9. Τώρα μόλις το έβαλα. Θέλω να φτιάξω λίγο gasoline, γιατί τελειώνει το gasoline που έχω στα πυργάκια γύρω γύρω. Και τώρα που έχουμε 5 generators, πρέπει να φτιάχνω πολύ περισσότερο gasoline για να τα συντηρώ. Αλλιώς δεν έχει νόημα, θα τελειώσει το gasoline, θα σβήσουν και μετά θα είναι πυργάκια χωρίς gasoline, οπότε δεν θα βαράνε τα turrets και δεν θα έχει κανένα νόημα να τα έχουμε. Γι' αυτό ακριβώς και πήγα τώρα και μάζεψα το oil και έχω βάλει και δεύτερο oil pump ώστε να φτιάξει ακόμα περισσότερο oil και να γεμίσουμε εδώ τα πυργάκια. Είχα πάει και με τον gas τώρα και μάζεψα λίγο ξύλο, γιατί παρατήρησα ότι δεν έχω ούτε ένα wood, τίποτα, δεν έχω καθόλου ξύλο, παιδιά, στο σπίτι μου. Δεν ξέρω πως τα κατάφερα έτσι. Εσύ που είσαι, από εδώ είσαι, ωραία. Δεν ξέρω πως τα κατάφερα και έχω ξεμείνει τελείως από ξύλο. Χθες που έφτιαχνα τα bolts αυτά, τα spear που πετάνε τέτοια, ξέμεινα τελείως από wood. Διότι είχα πάει και χθες και μάζεψα wood, αλλά γέμισα όλα αυτά τα forge εδώ με wood τέρμα και τα άφησα όλη νύχτα και ψήνανε. Και είναι όλα τα forge γεμάτα. Τώρα απομένει να πάω να μαζέψω flint για να φτιάξω charcoal για να μπορέσω να κάνω σφαίρες, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε τώρα να βάλουμε. Θέλω να φτιάξω τέτοιο και δεν είχα να τα ανάψω, κατάλαβες. Ωραία, άναψα αυτό. Άναψα αυτό και θα βάλω και τα υπόλοιπα oil που μάζεψα τώρα να τα κάνω και αυτά. Είχα φτιάξει και άλλο ένα τέτοιο, έφτιαξα ένα παραπάνω. Δεν πειράζει, αυτά έτσι και δεν πάω για δύο μέρες, χαλάνε, οπότε το έφτιαξα για να τα έχω. Πού είναι ρε παιδιά τα oil που μάζεψα, πού είναι, εδώ. Και λίγο κρεατάκι να δώσω στα ζωάκια μου να μην πεινάνε, γιατί τα ξεχνάω συνέχεια και τα παραμελώ και διαμαρτύρονται. Μου λένε Ηλία, πεινάμε, δώσε μας φάει να φάμε. Ωραία, γέμισε αυτό. Εδώ θα βάλω άλλο ένα. Και μετά θα βάλω. Πού θα βάλω, έχω κανένα άδειο? Αυτά τα δύο μόνο είναι άδεια. Οκ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλεια. Και πάρα πολύ hide και δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα 200 wood, θα δούμε. Δεν θέλω να τα χαλάσω πάλι όλα τα wood. Εδώ νομίζω δεν μπήκε. Ναι. Δεν θέλω να τα χαλάσω όλα τα wood, θα κάνουμε λίγο οικονομία τώρα για να μην χρειαστεί να ξαναπάω ποτέ. Όχι, 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 τέτοιο. Θέλω από αυτά. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν θέλει τόσο πολλά, το ξέρω. Είναι 6 oil και 5. 6 oil, 5 hide. Αλλά ας τα hide εδώ μέσα, ώστε και την επόμενη φορά που θα πάω να μαζέψω oil να υπάρχει το hide ήδη εκεί, να μην χρειαστεί να το ξανά πάρουμε. Λοιπόν, και θα δώσω και λίγα. Φέρει και τα seed εδώ, φέρει και τα berries όλα. Θα δώσω λίγα berries στα ζωάκια μου να τρώνε. Πάρ' τα όλα. Φέρει αυτά και αυτά. Αυτά να τα φάω εγώ. Βάλε αυτά στο ψυγείο. Πρέπει να αξιωθώ κάποια στιγμή να φτιάξω και μερικά narcotics που δεν χρειάζονται. Έτσι. Ωραία, μια χαρά. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Βάλε και αυτά τα τρία εδώ.
Μόλις συμπληρωθεί κάτω στάδα θα τα ψήσω. Έχουνε, τα πυργάκια έχουν 12 γκάζολιν. Θα κρατήσουν μέχρι να γράψω το επεισόδιο. Θα πάω μετά το επεισόδιο να τα γεμίσω με γκάζολιν. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο, όποιος δεν το είδε να πάει να το δει, κάναμε ένα ωραίο raid και μαζέψαμε εδώ πάρα πολλά, πάρα πολύ loot είχε ο φίλος. Και ίσως ήταν μια καλή ιδέα να εκμεταλλευτούμε το loot. Ξέρω εγώ να πάρω τις σφαίρες αυτές να τις βάλω στα turrets μου. Και είχε και μερικά turrets και κάποια heavy turrets. Τα heavy turrets, παιδιά, βαράνε 4-4 τις σφαίρες. Δηλαδή, άμα βάλω εγώ 40 σφαίρες, ουσιαστικά θα βαρέσει 10 φορές. Βαράνε 4 σφαίρες κάθε φορά. Οπότε τελειώνουν οι σφαίρες πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια, κάνει και τετραπλάσιο damage εφόσον βαράει 4 σφαίρες. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω αν θέλω να βάλω τα heavy turrets, γιατί βέβαια κάνει πολύ damage. Έτσι, άμα πλησιάσει ο άλλος, είναι νεκρός κατευθείαν. Είναι και αυτό ένα καλό. Συστή, θα βάλω 2 σε μικρή απόσταση, ώστε αν έρθει κάποιος κοντά, μόνο τότε να το σκοτώσουν κατευθείαν. Φερτά όλα να δω. Κάπου θα τα χωρέσω, κάπου θα τα βάλω. Έτσι να υπάρχουν. Εφόσον τα έχουμε, δεν είναι ωραίο να είναι στην ντουλάπα. Αν κάποιος θέλει να τα κλέψει, ας τουλάχιστον να σε τα χαλάσει πρώτα. Αυτά είναι τα. Όχι, τα αφήκει πάνω. Αυτά είναι τα ρούχα μου. Και αυτά είναι τα εργαλεία μου, τα οποία τα πέταξα όπως να είναι εδώ μέσα. Πρέπει να τα επισκευάσουμε όλα αυτά, να τα φτιάξουμε. Και αυτά είναι δικά μου, και αυτά, και αυτά. Αυτή είναι η ταυτότητα του Θάνου που σκοτώσαμε κάτω. Αυτό. Flamethrower. Και... τι άλλο. Υπάρχει ένα φλακ ρούχο εδώ. Όχι. Ωραία. Οπότε, επισκευάζουμε τα ρουχαλάκια μας. Βράδιασε κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Τέλος πάντων, μη σας απασχολώ πολύ εσάς. Θα πάω εγώ να τοποθετήσω τα turrets τώρα. Να βάλω και μερικές σφαίρες ακόμα. Ίσως φτιάξω και άλλες σφαίρες να βάλω. Και θα τα πούμε σε λιγάκι να δούμε τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Τα έχω τακτοποιήσει όλα. Έβαλα λίγες ακόμα σφαίρες στα πυργάκια. Έβαλα λίγο γκάζολιν. Έβαλα μερικά turrets ακόμα. Βασικά έβαλα 2 heavy turrets, ένα μπροστά, ένα πίσω. Και άλλο ένα εδώ κάτω. Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν. Με αυτό το πυρκάκι έχει 3 turrets. Και γενικά έχω άλλα 2-3 turrets μέσα, αλλά δεν έχω άλλες σφαίρες. Οπότε το να βάλω ένα turret και να έχει μέσα 20 σφαίρες δεν λέει κάτι. Πιο καλά να έχω πολλές σφαίρες σε αυτά τα turrets. Και μετά θα φτιάξω και άλλες σφαίρες και μπορεί να βάλω και άλλα περισσότερα turrets εδώ. Μπορεί να φτιάξω άλλο ένα πυρκάκι ενδιάμεσα σε αυτά τα 2 και εκείνη και τα turrets από το σπίτι, οπότε ίσως δεν έχει τόσο ανάγκη. Από εδώ είναι λίγο, λίγο γυμνό. Να δούμε τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Όπου δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, ψάχνω για καμιά βάση εδώ κοντά μου. Μήπως κάνω κάποιο raid εδώ κοντά, έτσι να μην τρέχω και πολύ μακριά. Αυτό φαίνεται ότι είναι παγίδα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει raid. Λίγο έτσι bullying. Εδώ είχε μια βάση. Εκεί που είναι ο καταράκτης. Από πάνω. Πού ήτανε, κάπου, ναι, από πάνω. Εκεί κάτω για παγίδα φαίνεται αυτό. Εδώ είχε μια βάση με φυτά και turrets. Την έχουν ανοίξει, υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Πα, τι είναι αυτό εδώ? Θερμοκήπιο. Μόλις αλλάω τα ξύλινα το πάνω. Θερμοκήπιο. Ναι, είχε μια βάση εδώ. Αλλά βλέπω λείπει η πόρτα. Οπότε φαντάζομαι για να λείπει η πόρτα, ή γίνανε demolish, πώς το λένε αυτά, auto decay. Ή γίνανε auto decay. Ή κάποιος την άνοιξε.
Να μπούμε σιγά σιγά μέσα, μήπως έχει ξεμείνει κάτι. Τίποτα, απλά γυαλίζουν εκεί. Α, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα, ρε. Όντως, οκ. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι... κάτι αχνοφαίνεται εκεί. Ωπ, είναι όλα σπασμένα. Wow. Ελπίζω να μην έχει ξεμείνει κανένα τούρετ. Έχει ένα, είναι χωρίς ρεύμα. Οπότε εφόσον είναι χωρίς ρεύμα πάνε να πει ότι δεν έχει generator. Α, κάποιος μας πρόλαβε. Δεν ξέρω αν εγώ θα κατάφερα να κάνω τόσο καλή δουλειά, αλλά κάποιος μας πρόλαβε. Υπάρχει καμία πιθανότητα να μπορώ να σταθώ εκεί πάνω. Υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει ξεμείνει καμιά σφαίρα εκεί μέσα, να την κλέψω έτσι, να έχω μερικές σφαίρες. Τώρα που θα πέσω. Εντάξει. Δεν μπορώ να μπω στο inventory αυτού νου, είναι κλειδωμένο. Σπάει έτσι. Κάνω 11 damage με κάθε χτύπημα. Δεν θα σπάσει ποτέ. Γαμώτο, δεν έφερα τα σιφόρ μαζί μου. Έσπασα το κλουβί, μπράβο μου. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ να κανιβαλίσουμε. Έχει δύο κρεβάτια. Χα. Είμαι πολύ κακός, συγγνώμη. Okay. Τι άλλο. Και εδώ δεν ξέρουμε αν έχει κάτι γιατί είναι κλειδωμένα. Πάω μια στιγμή να φέρω τα σιφόρ να δω τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα. Έχει τίποτα από πίσω. Έχει κάτι εδώ. Ούτε και αυτή η πόρτα εκεί πίσω σπασμένη είναι. Okay. Πάω να φέρω μια στιγμή τα C4. Μήπως έχει ξεμείνει καμιά σφαίρα μέσα στα turrets. Που δεν νομίζω, για να μπήκα να κάνουν raid θα τα έχουν αδειάσει λογικά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έσπασαν το generator, να σταματήσαν τα turret να ρίχνουν, αλλά να έχουν ακόμα μέσα σφαίρες. Και... ξέρεις τι, δεν θα με χάλαγαν λίγα λαχανικά. Κάτι θα κάνουμε και εδώ. Κάτι θα κάνουμε. Πήρα τον Griffin που πάει λίγο πιο γρήγορα. Για πάμε μέσα. Να δούμε. Τι θα δούμε. Εφόσον είμαστε ασφαλείς εδώ μέσα, μπορώ να φέρω τον Griffin. Πριν είχα πάρει το Argentavis γιατί αν είχε κανένα turret, το Griffin χωρίς saddle θα είχε πρόβλημα. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω τώρα. Ωραία. Το έχω follow οπότε θα με αφήσει. Εντάξει. Κάτσε εκεί. Για να δούμε. Μπορώ να βάλω ένα τέτοιο εδώ. Και άλλο ένα εδώ. Και να φύγω εγώ. Να έρχεται το Griffin εδώ, μπράβο. Για να δούμε. Holy crap. Πόσα νούμερα δείχνει. Ωραία. Δεν βλέπω σακουλάκι. Εδώ βλέπω σακουλάκι. Okay. Πω, καλά, τα FPS έχουν πέσει στα μείον 4. Δεν φτάνω. Follow. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Να το. Λίγο, λίγο κάτω. Εκεί, stop. Κατεβαίνω. 112, α, δεν είναι άσχημα 112. Το άλλο turret από εκεί δεν βλέπω σακουλάκι, οπότε μάλλον δεν είχε. Ήταν άδειο. Νομίζω άξιζε 2 C4 για 112 σφαίρες, δεν ξέρω.
Ένα gasoline, λίγο fiber. Και άλλο λίγο gasoline. Εντάξει. Ρίχτα κάτω αυτά για να φύγει το σακουλάκι, να μην με μπερδεύει. Εδώ κάτι κρυμμένο από κάτω, δεν νομίζω να έχω τίποτα. Σωλήνες. Οπα, 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 την... Κι άλλο τουρέτ. Ω, ναι ρε φίλε, αυτά είναι, έτσι. 245 σφαίρες. Ευχαριστώ όποιον έκανε raid εδώ πέρα και μας άφησε να πάρουμε εμείς τις σφαίρες. Α, αυτό είναι άδειο, δεν έχει τίποτα μέσα, λίγο φαγάκι που ήθελα. Ωραία. Γενικά πολύ άδειο σημείο εδώ. Ωραία. Τώρα όποιος έμενε εδώ και βλέπει και δεν ξέρει ότι έχει φάει raid και το βλέπει τώρα, θα νιώθει περίεργα, αλλά... ναι, δεν το έκανα εγώ. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Okay. Πάμε να πάρουμε μερικά λαχανικά. Πάντα ήθελα λίγα λαχανικά. Να... Αυτό το Raptor λίγο με φοβίζει. Δεν με φοβίζει, μην πέσει κάτω, ξέρεις. Κάτσε να του κάνουμε ένα ξαφνικό. Έλα, 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 πολύ αργό στροφό. Πού είναι, να το πιέξει. Ωραία. Θα μπορούσα να το σπάσω με μια βουτιά. Να μην χαλάσω καν C4. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε φόρα. Και... Πα! Δεν έσπασε το τζάμι. Συγγνώμη, εγώ το τζάμι το σπάω και με μπουνιά. Και δεν έκανε damage στο τζάμι, έκανε μόνο... Το τζάμι έχει... Το αλλάξανε, συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι είχε 100 health το τζάμι. Το αλλάξανε, το έκανα 2000, οκ, okay, δεν το ξέρα. Οπότε αν είναι έτσι... Okay, sorry, παιδιά, έχω να παίξω πολύ καιρό, έχω πολύ καιρό να βάλω greenhouse τζάμια. Βάζω τα S-plus συνήθως. Κλειδωμένη. Okay. Λοιπόν, θα χρειαστώ ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν στο κέντρο. Μπορώ να το κάνω με τη μόλις, νομίζω κάνει pick-up. Ναι, γιατί μου ξανάρθει πάνω μου. Ωραία. Πρέπει να το βάλω στο κέντρο. Είναι τη μόλις allowed αυτά εδώ τα πατώματα, ε. Θα μπορούσα να τα... θα μπορούσα να τα κάνω τη μόλις. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω να κάνω κάτι άλλο και είναι τελευταίο επεισόδιο. Και δεν με πειράζει να τα ξοδέψω αυτά. Μ' αρέσει που θα κάνει το boom. Θα δούμε το boom. Λοιπόν. Και ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Θα πατήσω το backspace για να φύγουν τα γράμματα και τα νούμερα, ώστε να δούμε την έκρηξη λίγο πιο θεαματική. Πάω και σε ένα ψωματάκι εδώ να βλέπω. 3, 2, 1. What? Α, από τις 15.000 έμειναν 3.000, οπότε πάμε άλλη μία. Και αυτό εδώ δεν έπαθε τίποτα. Τι, μόνο εδώ που το βάζω. Έλα ρε. Ρε. What? Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ νόμιζα θα πέσει όλο. Όλο. Κάτσε, περίμενε. Πόσα C4 έχω. 9. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγει όλο το κτίριο με τη μία, αλλά δεν θα με φτάσουν τα C4. Αν το βάλω ενδιάμεσα... Κανονικά θέλει ένα σε κάθε foundation. Για περίμενε, θα βάλω... Αν το βάλω ενδιάμεσα δεν θα σκάσει και στα δύο. Βέβαια αυτό είναι ήδη σπασμένο, οπότε θα το βάλω... εδώ. Ένα.
Δύο. Αυτό θα σπάσει το σπα. Θέλει δύο για να σπάσει το σέλος. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Έπρεπε να το κάνω έτσι εξ αρχής. Επτά. Οκτώ. Εγώ έχω άλλο ένα. Μπορεί και άλλα δύο γιατί είναι και ένα πλεισμένο, οπότε... για να το δούμε έτσι. Τρία. Δύο. Ένα. Oh yeah! Πάμε να δούμε όλα τα νούμερα. Ουπ. Φύγετε, νούμερα. Νούμερα, φύγετε. Νούμερα. Ουστ. Μπράβο. Και όπως το περίμενα, έμεινε ένα foundation στη μέση. Απείραχτο παρακαλώ, έτσι. 15.000 health στις 15.000 health. Ουπς. Δεν μπορούσα έτσι να χαλάσω τα πάντα, αλλά δεν πειράζει. Έχει πιο πολύ πλάκα. Ω, fertilizer. Μπράβο, δεν το σκέφτηκα. Μπορούμε να πάρουμε και fertilizer. Εκτός από τα λαχανικά. Τέλεια. Και... τέλεια, ωραία. Έχει και από τα τέσσερα λαχανικά ο φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χρειαζόμουν τόσο πολύ. Ψέματα λέω, δεν τα χρειαζόμουν, αφού είναι τελευταίο επεισόδιο. Τα χρειαζόμουν νωρίτερα, τώρα δεν τα χρειάζομαι. Okay. Και πάμε να επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι. Να δούμε τι μαζέψαμε, τι πήραμε. Μιας και είναι τελευταίο επεισόδιο και θα τελειώσει η σειρά. Και δεν θα ξαναπαίξω εγώ εδώ. Θα ήθελα πολύ να δω κάποιον να έρθει να μου κάνει raid στη βάση μου. Πιο πολύ για να δω τι έχω κάνει λάθος εδώ με το setup που έχω φτιάξει, με τα turrets και όλα αυτά που έχω ρυθμίσει. Θέλω να δω τι έχω κάνει λάθος, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα στα σχόλια που μου λένε ότι τα έχω κάνει όλα λάθος και ότι μπορεί να μου κάνει raid πανεύκολα. Θα ήθελα πάρα πολύ να... δεν ξέρω και αν αυτός που θα το κάνει το raid έχει και τρόπο να γράψει βίντεο. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δω από τη δική του οπτική τι ακριβώς κάνει. Οπότε ναι, αν θέλει κάποιος να μου κάνει raid, κάπου εδώ έχω fertilizer. Θα πάρω μόνο τα γεμάτα. Ωραία, τέλος πάντων. Αλλά μπορώ να τα βάλω και έξω εδώ στη... σε αυτά εδώ. Βάλε δύο. Ένα, δύο. Δύο. Έχω κι άλλα. Έχω άλλα τρία. Ένα, δύο. Τέλος, ωραία. Ναι, θα ήθελα πολύ να έρθει κάποιος να μου κάνει raid. Μόνο και μόνο για να δω πώς γίνεται, πώς το κάνει. Ας μην παίζω εγώ να αμήνομαι, δεν με πειράζει. Ή θα μπορούσα να μπω σαν spectator, να το κοιτάζω από μακριά. Πιο πολύ θέλω να δω την τακτική που θα ακολουθήσει. Πως ταγκάρει τα turrets, πως θα ταγκάρει τα turrets που είναι μόνο για παίκτες. Πως δεν ξέρω, έχω κάποιες απορίες που δεν ξέρω πως μπορεί να το κάνει κάποιος. Εγώ σας έδειξα πως μπορεί να γίνει με μπαλίστα, αλλά αυτό τρώει πολύ χρόνο, τώρα δεν ξέρω πως αλλιώς μπορεί να γίνει. Οπότε ναι, προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να μου κάνει raid. Και επειδή ξέρω ότι θα κλείσει ο σερβερ, θα μου λέει τώρα άλλος, ρε φίλε, αφού θα κλείσει ο σερβερ τι θα, πως θα... Κοίταξε να δεις, άμα είναι για να το κάνει κάποιος θα μπορούσα... Καταρχήν θα δώσω το save έτοιμο, όποιος θέλει να το πάρει, να το βάλει σε δικό του σερβερ ή σε single player. Νομίζω υπάρχει κάποιο παιδί που ενδιαφέρεται να το συνεχίσει σε δικό του σερβερ. Οπότε αν είναι έτσι θα το γράψω στο Discord ποια θα είναι η καινούργια IP του σερβερ. Αλλιώς θα μπορούσε ο καθένας να το βάλει στο δικό του single player και να παίξει. Okay. Αχ, τελευταία γουλιά νερό.
Άστο, έχω άλλα 10. Μπορεί να βρέξει. Λοιπόν, αυτή ήταν η σειρά, παιδιά. Αύριο Παρασκευή ξεκινάει καινούργια σειρά PvE Modded Extinction. Yay! Κάνουμε live stream αύριο Παρασκευή 4 παρατέταρτο. Ξεκινάμε καινούργιο server Modded Extinction. Μπορείτε να μπείτε και εσείς. Ο server θα ανοίξει ακριβώς τη στιγμή που θα ξεκινήσει το live stream. Οπότε όσοι έχετε τον χάρτη Extinction μπορείτε να μπείτε. Το mod θα είναι το Pagnacia. Αν θέλετε να το κατεβάσετε για να το έχετε, μην κατεβάσετε τελευταία στιγμή. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια, όλη την υποστήριξη σε αυτήν εδώ τη σειρά, η οποία τελειώνει σήμερα. Αν έχω κάτι νεότερο σχετικά με κάποιον, αν μου κάνει raid ή κάτι τέτοιο, μπορεί να ανεβάσω ένα έξτρα επεισόδιο κάποια μέρα. Αν όχι, θα δούμε. Αυτά από μένα. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, στην επόμενη σειρά βασικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!